τελικά δεν τις απέφυγαν. Η πολιτική ηγεσία της Ισπανίας καταφεύγει και πάλι σε εκλογές στις τέταρτες μέσα σε 4 χρόνια. Μετά από 4 μήνες διαπραγματεύσεων, ο Πέδρο Σάντσεθ, ηγέτης του πρώτου έδρες κόμματος του Σοσιαλιστικού, παραδέχτηκε την αποτυχία. Δεν υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για να στηρίξει μια κυβέρνηση, άρα η χώρα πρέπει να διεξάγει νέες εκλογές στις 10 Νοεμβρίου. Εκτός από τη συντηρητική αντιπολίτευση, υποδέμος είναι το κόμμα της αριστεράς που μας μπλόκαρε για 4η φορά. Απέτρεψε το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης υπό τους σοσιαλιστές. Τονίζω ότι αυτό έχει γίνει 4 φορές. 2 το 2016 και 2 το 2019. Liderado por el Partido Socialista. Η Ισπανία δεν έχει ανεπτυγμένη κουλτούρα κυβερνήσεων συνασπισμού. Το Λαϊκό και το Σοσιαλιστικό Κόμμα εναλλάσσονταν στην εξουσία πριν την κρίση. Τώρα έχουν αναδειχθεί νέες πολιτικές δυνάμεις, η αριστερή Ποδέμος, η φιλελεύθερη Ciudadanos και η ακροδεξιή του Vox. Πριν από 2 μήνες, οι πιθανότητες σχηματισμού μιας κυβέρνησης αριστεράς έμοιαζαν υψηλές. Σοσιαλιστές και Ποδέμος είχαν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Τα έσπασαν όμως το μοίρασμα των Υπουργείων με αλληλοκατηγορίες για υπερφύαλες απαιτήσεις. Δεν είναι λογικό μόνο τα 7 εκατομμύρια που ψήφισαν τους σοσιαλιστές να εκπροσωπούνται σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Τα 4 εκατομμύρια που ψήφισαν εμάς πρέπει επίσης να εκπροσωπηθούν. Είναι παράλογο να θες να γίνεις πρωθυπουργός χωρίς παραχωρήσεις. Μετά τους Ποδέμος, ο Σάντσεθ προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ciudadanos. Αυτές οι συζητήσεις δεν πήγαν μακριά, καθώς οι φιλελεύθεροι Ciudadanos ζήτησαν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων και ότι θα γίνει πιο σκληρή η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αυτονομιστές.